Σήμερα θα ταξιδέψουμε πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα και θα εισέλθουμε στη ζώνη του Κάιπερ, όπου μας περιμένουν αμέτρητοι παγωμένοι κόσμοι. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ του Άρη και του Δία υπάρχει μια ζώνη αστεροειδών, δηλαδή πολυμάτων από τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος. Κάτι ανάλογο υπάρχει και πέρα από τον Ποσειδώνα, σε μια απόσταση από τις 30 μέχρι τις 50 αστρονομικές μονάδες. Εκεί υπάρχει μια ζώνη σχετικά μικρών παγωμένων αντικειμένων που ονομάζεται ζώνη του Κάιπερ. Είναι μια γιγάντια έκταση 20 φορές πιο πλατιά από τη ζώνη των αστεροειδών και αποτελείται και αυτή από υπολείμματα του σχηματισμού του ηλιακού μας συστήματος. Υπολογίζεται ότι περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα με μέγεθος μεγαλύτερο των 100 χιλιόμετρων, αλλά και εκατομμύρια μικρότερα σώματα. Η συνολική μάζα όλων των αντικειμένων που περιέχονται στη ζώνη του Κάιπερ είναι περίπου ίση με το 10% της μάζας της Γης. Στο παρελθόν όμως, η συνολική μάζα της ζώνης πρέπει να ήταν πάνω από 10 γήινες μάζες. Με το πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων, λόγω συχνών συγκρούσεων και λόγω της βαρυτικής επιρροής των γιγάντων πλανητών, σιγά σιγά τα σώματα της ζώνης δραπέτευσαν από αυτήν. Τα αντικείμενα που βρίσκονται στη ζώνη του Κάιπερ αποτελούνται κυρίως από πετρώματα και νερό, αμμονία και μεθάνιο σε παγωμένη μορφή. Αυτό όμως που έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι ότι η περιοχή αυτή φιλοξενεί κάποιους από τους σημαντικότερους νάνους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Τι είναι όμως οι νάνοι πλανήτες και σε τι διαφέρουν από τους υπόλοιπους πλανήτες? Όπως και οι κανονικοί πλανήτες, οι νάνοι πλανήτες είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, έχουν αρκετά ισχυρό βαρυτικό πεδίο ώστε να έχουν σφαιροειδές σχήμα. Αλλά σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πλανήτες, δεν κυριαρχούν βαρυτικά στην περιοχή τους, που σημαίνει ότι οι τροχές τους δεν είναι καθαρές και τις μοιράζονται με άλλα αντικείμενα χωρίς να τα απορροφούν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νάνου πλανήτη είναι η Δήμητρα, που βρίσκεται μέσα στη ζώνη των αστεροειδών. Είναι ο μόνος νάνος πλανήτης που βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από εμάς, μιας και όλοι οι άλλοι αναγνωρισμένοι νάνοι πλανήτες βρίσκονται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα. Η Δήμητρα έχει διάμετρο περίπου 950 χιλιόμετρων και φωτογραφήθηκε σε υψηλή ανάλυση από το διαστημόπλοιο Dawn της NASA. Στην επιφάνειά της παρατηρήθηκε ένας κρατήρας που περιείχε κάποιες παράξενες φωτεινές κοιλίδες με πολύ μεγάλη ανακλαστικότητα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς είναι αυτές οι κοιλίδες, αλλά τα επικρατέστερα σενάρια μιλούν για πάγο ή περιοχές πλούσιες σε άλατα που προέκυψαν από κάποια πτώση μετεωρίτη. Ας επιστρέψουμε όμως στη ζώνη του Κάιπερ. Το πιο γνωστό αντικείμενο της ζώνης είναι σίγουρα ο νάνος πλανήτης Πλούτωνας, που βρίσκεται σε μια μέση απόσταση 39,5 αστρονομικών μονάδων από τον ήλιο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν γνωρίζαμε καθόλου τη μορφολογία της επιφάνειας του Πλούτωνα και η καλύτερη φωτογραφία που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν αυτή η φωτογραφία του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble. Όμως, χάρη στο διαστημόπλιο New Horizons που προσέγγισε τον Πλούτωνα το 2015, μπορέσαμε επιτέλους να δούμε την επιφάνειά του καθαρά. Η λευκή περιοχή που έχει σχήμα καρδιάς είναι παγωμένο άζωτο και μεθάνιο, ενώ η σκοτεινή καφεκόκκινη περιοχή αποτελείται από θολίνες, δηλαδή ουσίες που προκύπτουν όταν οι ενώσεις του αζώτου και του μεθανίου εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Εξάλλου, η ατμόσφαιρα του Πλούτωνα είναι υπερβολικά αραιή και δεν προστατεύει την επιφάνειά του. Ο Πλούτωνας έχει διάμετρο 2.400 χιλιόμετρα, επομένως είναι μικρότερος από τη Σελήνη. Η μέση θερμοκρασία του είναι μείον 230 βαθμοί Κελσίου, ενώ πέφτει στους μείον 240 βαθμούς τον ισημερινό. Η κλίση του Πλούτωνα θυμίζει την κλίση του πλανήτη Ουρανού, που έχει γύρει στο πλάι, με τη διαφορά ότι ο Πλούτωνας έχει γύρει ακόμα περισσότερο, με μια κλίση 120 μοιρών ως προς το επίπεδο της τροχιάς. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Πλούτωνα είναι ο Χάροντας. Και τα δύο αυτά σώματα είναι παλιρροϊκά κλειδωμένα, δηλαδή δείχνουν την ίδια πλευρά το ένα στο άλλο. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι επειδή η μάζα του Χάροντα δεν είναι αμεληταία μπροστά στο Πλούτωνα, το κέντρο μάζας του συστήματος βρίσκεται έξω από τον Πλούτωνα. Έτσι, για έναν εξωτερικό παρατηρητή, ο Πλούτωνας και ο Χάροντας φαίνεται να περιφέρονται γύρω από ένα αόρατο κέντρο. Γύρω από το σύστημα του Πλούτωνα και του Χάροντα περιφέρονται τέσσερις ακόμα μικροί δορυφόροι ακανόνιστου σχήματος: η Στίγα, η Νύχτα, ο Κέρβερος και η Ύδρα.
Στην ίδια περίπου μέση απόσταση από τον ήλιο βρίσκεται ο υποψήφιος νάνος πλανήτης Όρκος, που ανακαλύφθηκε το 2004. Παρόλο που ο Όρκος και ο Πλούτονας βρίσκονται περίπου στην ίδια απόσταση, δεν θα συγκρουστούν ποτέ, διότι οι τροχές τους έχουν διαφορετική κλίση. Ο επόμενος αναγνωρισμένος νάνος πλανήτης μετά τον Πλούτονα είναι η Χαουμέια, σε μέση απόσταση 43 αστρονομικών μονάδων από τον ήλιο. Το σχήμα της είναι σφαιροειδές, πολύ έντονα διογκωμένο στον ισημερινό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περιστρέφεται ταχύτατα γύρω από τον αξονά της, ολοκληρώνοντας μία πλήρη περιστροφή σε μόλις 4 ώρες. Στο παρελθόν, κάποιο σώμα προσέκρουσε πάνω της, οδηγώντας το σχηματισμό των δύο φεγγαριών της, που ονομάζονται Ναμάκα και Χιάκα. Μάλιστα, φαίνεται ότι αυτή η σύγκρουση οδήγησε στο σχηματισμό δακτυλίων γύρω από τη Χαουμέια, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν το 2017 από μια ομάδα ερευνητών που περιλάμβανε και Έλληνες ερευνητές. Η Χαουμέια, όπως και οι δορυφόροι της, έχουν πάρει τα ονόματά τους από τη μυθολογία της Χαβάης. Μετά τη Χαουμέια, σε απόσταση 45,8 αστρονομικών μονάδων, βρίσκεται ο νάνος πλανήτης Μάκε-Μάκε και ο δορυφόρος του MK2. Ο Μάκε-Μάκε ανακαλύφθηκε το 2005 και έχει μια διάμετρο 1.430 χιλιόμετρων. Φαίνεται να έχει παρόμοια σύσταση και χρώματα με τον Πλούτονα, αλλά ακόμα πιο αραιή ατμόσφαιρα. Στη ζώνη του Κάιπερ υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι νάνοι πλανήτες, όπως είναι ο 2007 OUR10 και ο Quaoar. Αλλά δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν έχουν σφαιροειδές σχήμα, επομένως δεν θεωρούνται επισήμως νάνοι πλανήτες. Πέρα από τη ζώνη του Κάιπερ, σε απόσταση 67 αστρονομικών μονάδων από τον ήλιο, βρίσκεται ένας νάνος πλανήτης, το οποίο η ανακάλυψη υπήρξε καθοριστική για την ιστορία της αστρονομίας. Ο νάνος πλανήτης Έρης. Η Έρης είναι ελάχιστα μικρότερη από τον Πλούτονα, αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν μεγαλύτερη. Η ανακάλυψή της το 2005 δημιούργησε πολύ μεγάλη αναταραχή στην επιστημονική κοινότητα, αφού κάποιοι μελετητές θεώρησαν ότι βρέθηκε ο 10ος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Εξάλλου, μέχρι τότε θεωρούσαμε τον Πλούτονα πλανήτη. Μετά από μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δημιουργήθηκε η κατηγορία των νάνων πλανητών και εντάχθηκε σε αυτήν και ο Πλούτονας. Δίκαια λοιπόν, το όνομα που δόθηκε στο νέο ουράνιο σώμα ήταν Έρης, ώστε να συμβολίζει τις μεγάλες διαφωνίες που προκάλεσε η ανακάλυψή του. Η Έρης ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον ήλιο κάθε 558 χρόνια. Έχει μια αρκετά έκεντρη τροχιά, που σημαίνει ότι μεταβάλλεται έντονα η απόστασή της από τον ήλιο, από τις 38 αστρονομικές μονάδες όταν βρίσκεται πιο κοντά σε αυτόν, μέχρι τις 98 αστρονομικές μονάδες όταν βρίσκεται πιο μακριά. Γύρω από την Έριδα έχει ανακαλυφθεί ένας δορυφόρος, η Δυσνομία, που ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω της κάθε 16 ημέρες. Το τελευταίο αντικείμενο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ένας υποψήφιος νάνος πλανήτης που ονομάζεται Σέντνα και είναι ένα από τα πιο μακρινά αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος που γνωρίζουμε. Φαίνεται να έχει κοκκινοπό χρώμα, όπως ο Πλούτονας και ο Μάκε-Μάκε, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά για τη σύστασή της. Βρίσκεται πέρα από τη ζώνη του Κάιπερ και έχει μια υπερβολικά έκεντρη τροχιά που θυμίζει τις τροχές των κομητών. Η απόστασή της από τον ήλιο κυμαίνεται από τις 76 αστρονομικές μονάδες μέχρι την τρομακτική απόσταση των 936 αστρονομικών μονάδων. Επομένως, για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο, χρειάζεται 11.400 χρόνια. Όπως είπαμε, όλα τα αντικείμενα πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα είναι μικροί παγωμένοι κόσμοι και επομένως είναι εχθρικοί προς τη ζωή. Δεν είναι βέβαιο όμως ότι θα είναι έτσι για πάντα. Όταν ο ήλιος μας φτάσει στα τελικά στάδια της φάσης του κόκκινου γίγαντα, ίσως για ένα χρονικό διάστημα ο Πλούτονας και ο Χάροντας να αποκτήσουν κατάλληλες θερμοκρασίες για την επιβίωση του ανθρώπου. Έτσι, ίσως κάποτε αποτελέσουν το τελευταίο σπίτι της ανθρωπότητας στο ηλιακό μας σύστημα. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για τη ζώνη του Κάιπερ και τους νάνους πλανήτες. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον, μπορείτε να κάνετε like και subscribe, αλλά και να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο σε Instagram και Facebook. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!